Ηλεκτροσόκ για τον αρτοπιό Γιώργο Γιορταμή, που άνοιξε το λογαριασμό ρεύματος χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει θα έχει εκτοξευθεί. Τίποτα δεν τον είχε προετοιμάσει για τα πολλά μηδενικά που προκαλούν ύλικο. Μία μεγάλη αύξηση της τάξης πάνω του 80%, δηλαδή όταν το προηγούμενο αντίστοιχο τετράμινο ήταν 2.900, τώρα μας ήρθε 5.000 ευρώ. Μεγάλη ηλεκτροσόκ. Όταν το βασικό σου, η βασική σου πηγή είναι το ρεύμα και αυτό διπλασιάζεται, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δυσάρεστη έκπληξη έκρυβε ο λογαριασμός ρεύματος και για την Αριάδνη Τσαχάκη. Το ποσό που καλείται να πληρώσει ξαφνικά διπλασιάστηκε, όπως και η αγωνία της να τα βγάλει πέρα με τα έξοδα. Συνήθως πληρώνω γύρω στα 300 ευρώ το δίμηνο και τώρα μου ήρθε 600, διπλάσια τιμή. Διπλάσια τιμή. Διπλάσια. Πολύ ψηλή διαφορά. Τι να σας πω τώρα, έχουμε μείνει έκπληκτοι. Αλλεπάλληλα είναι τα σοκ για τους καταναλωτές που σπέβδουν στα κισέ για να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, αφού βλέπουν τα ποσά να έχουν ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη, αλλά μισθούς και συντάξεις να είναι καθυλωμένοι. Ετοιμάζονται λοιπόν να σφίξουν το ζωνάρι με οικονομία. Εγώ αρχίσει και κάνω οικονομία. Από το ένα δωμάτιο μπαίνω στο άλλο, σβήνω το ένα από το άλλο. Οικονομία, και τι θα φάω καλέ, θα τρώω. Τι οικονομία θα κάνω, άνθρωπος είμαι, θα βγω και έξω. Κάθε πολίτης προσέχει και το ένα ευρώ που θα το δώσει. Και είναι κρίμα. Αν είναι έστω και μικρή διαφορά. Μικρή εντάξει. Μεγάλη να μην είναι. Όσοι καταναλωτές επιθυμούν διακανονισμούς μπορούν να ξεπληρώσουν σε 24 δόσεις, ωστόσο έντοκα και χωρίς την έκπτωση που προβλέπεται. Μπροστά στο ξέφρενο ράλι των τιμών στην ενέργεια, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος, που όμως σύμφωνα με τους καταναλωτές μοιάζει με σταγόνα στον ωκεανό των ανατιμήσεων. Σε αυτό είναι λίγο αυξημένο, αλλά εντάξει. Πόσο παραπάνω σας ήρθε? Τουλάχιστον 100 ευρώ. Ήδη έχει γίνει θέμα στο σωματείο μας, στο Σωματείο Αρτοπιών Ηρακλείου, και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, αλλά δυστυχώς είναι μια πηγή που δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Σε μια πρώτη ύλη μπορείς να διαπραγματευτείς και να ρίξεις τιμή. Εδώ δεν έχεις περιθώρια να κάνεις κάτι.